με το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, 1 έως 26 άρθρα, σχεδιάζεται η διαχείριση των δεσμευμένων καθώς και των κατασχεμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Καταρχήν, πέρα από τα επιμέρους ζητήματα της διαδικασίας διαχείρισης αυτών των περιουσιακών στοιχείων που εισάγεται με το συζητούμενο νομοσχέδιο, θεωρούμε αναγκαίο να αναφερθούμε στον καθορισμό αλλά και την πρακτική εφαρμογή της έννοιας της εγκληματικής δραστηριότητας, όπως τυποποιείται στον ποινικό κώδικα αλλά και στο ευρωενωσιακό δίκαιο. Είχαμε επισημάνει ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με αφορμή και τη συζήτηση για τους νέους ποινικούς κώδικες που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και διατήρησε και εμπλούτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι μέσα από αυτούς ενισχύεται η ποινική φαρέτρα του αστικού κράτους σε βάρος ουσιαστικά του εχθρού λαού, με την αυστηροποίηση των διατάξεων που στρέφονται ενάντια στις εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις, όπως αυτές για τη διατήρηση της λειτουργίας της υπηρεσίας, την παρακόλληση των συγκοινωνιών και άλλα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την καταστολή των δικαιολογημένων αντιδράσεων εργατικών και λαϊκών φορέων, όπως για παράδειγμα κατά των πληστηριασμών της λαϊκής περιουσίας από τις τράπεζες και τα φαντ, των αγροτικών κινητοποιήσεων και ούτω καθεξής. Το ίδιο συμβαίνει με άλλους αντιδραστικούς νόμους, όπως αυτόν για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας και άλλες. Είχαμε καταγγείλει ιδιαίτερα την ενίσχυση του γνωστού τρομονόμου με τον εμπλουτισμό των διατάξεων των άρθρων 187α και επόμενων του ποινικού κώδικα, με τη χρήση μιας έννοιας λάστιχο που τεντώνεται συνεχώς, όπως είναι η τρομοκρατία, μπαίνουν στο στόχαστρο όλο και περισσότερο οι οργανωμένοι αγώνες των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε εγχώριο, επιχειρείται να διωχθεί κάθε ριζοσπαστική φωνή και δράση που αμφισβητεί το κυρίαρχο εκμεταλλευτικό σύστημα. Στην κατεύθυνση αυτή διευρύνεται συνεχώς ο αριθμός των υπόπτων για άσκηση τρομοκρατικής δραστηριότητας, αυστηροποιούνται οι ποινές, επιβάλλονται όλο και πιο εξοντοτικές διοικητικές κυρώσεις, δεσμεύσεις, κατασχέσεις και δημεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, συρρυκνώνονται συνεχώς τα ουσιαστικά και δικονομικά δικαιώματα των κατηγορημένων και υπόπτων. Απ' την άλλη όμως, η πραγματική εγκληματική δραστηριότητα των επιχειρηματικών ομίλων, των διαφόρων μεγαλοσχημώνων που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, των οικονομικά ισχυρών, των εγκληματιών του λευκού κολάρου, όπως λέγεται, είτε δεν διώκεται, είτε αντιμετωπίζεται μέσα από νέους θεσμούς, όπως της ποινικής συνδιαλλαγής, με τρόπο που οι κατηγορούμενοι να πέφτουν στα μαλακά ή και να αθώνονται. Τα διάφορα κατά καιρούς οικονομικά σκάνδαλα που βγαίνουν στην επιφάνεια, το ένα μετά το άλλο, στα πλαίσια συνήθως του αδυσόπιτου ανταγωνισμού των μονοπωλιακών ομίλων, παρά τις συνεχείς κορώνες περί διαφάνειας και πάταξης της διαφθοράς, στο τέλος κουκουλώνονται και ξεχνούνται μέχρι την εμφάνιση των επόμενων. Τα παραδείγματα είναι αρκετά. Είναι η Siemens, είναι η Novartis, είναι μακρύς ο κατάλογος. Διότι οι μίζες της διαφθοράς δεν έχουν μόνο αποδέχτες στελέχη του κρατικού μηχανισμού και πολιτικά πρόσωπα. Έχουν και αποστολής, ιδιοκτήτες και μεγαλοστελέχη επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι φυσικά μένουν στο απειρόβλητο, στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που έχει στο DNA του τη διαφθορά. Αλλά και το πρόσφατο έγκλημα στα Τέμπη είναι χαρακτηριστικό. Ο προσανατολισμός των διοκτικών αρχών, όπως καθοδηγείται και πολιτικά από την κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο, είναι από την αρχή στην επίρρηψη όλων των ποινικών ευθυνών της πολύ νεκρής τραγωδίας στο σταθμάρχη και στους άλλους εργαζόμενους των σιδηροδρόμων, ώστε να βγουν λάδι οι ηθήνοντες της Ιταλικής εταιρείας και του κρατικού μηχανισμού. Άλλωστε, υπάρχει και η αντίστοιχη εμπειρία από το άλλο πολύ νεκρό έγκλημα, τη φωτιά στο μάτι. Μέσα σε αυτό το βασικό πλαίσιο, η κεντρική ιδέα των συζητούμενων διατάξεων του νομοσχεδίου φαίνεται να είναι η προσπάθεια του αστικού κράτους
να προβεί σε μια συγκέντρωση όλων των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται ή κατάσχονται εν ώψη δήμευσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας μέσω της δημιουργίας ενός κεντρικού φορέα διαχείρισης που με βάση το άρθρο 5 του νομοσχεδίου ορίζεται η Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ, δηλαδή μια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών με αρκετά διευρυμένες αρμοδιότητες κατά το άρθρο 6 που φτάνουν μέχρι του σημείου να προβαίνει στην αξιοποίηση των δεσμευμένων συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων πριν από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης που καθορίζει την τύχη τους. Και εδώ να σημειώσουμε όσον αφορά το ΣΔΟΕ ότι όπως καταγγέλουν οι ίδιοι εργαζόμενοι σε αυτό, το ακούσαμε και κατά την ακρόαση των φορέων, πρόκειται για ένα σώμα υποστελεχωμένο, με τεράστιες κενά στις οργανικές θέσεις, με συρρυκνωμένους μισθούς των υπαλλήλων του, που οδηγούν σε παραιτήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στην τελωνιακή υπηρεσία. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να εκποιεί και να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη αναγκών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ακόμα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Και το πιο σημαντικό, μέσω της ΕΤΑΔ, της θυγατρικής εταιρείας του υπερταμείου, τα προβαίνει στη διαχείριση και εκποίηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, τα φιλέτα δηλαδή που κατάσχονται και στη συνέχεια δημεύονται να προσφέρονται με τους γνωστούς ευνοϊκούς όρους σε ιδιώτες. Ακούσαμε στην ακρόαση φορέων και την αντίθεση σε αυτό των εργαζομένων στις ΔΟΗ. Βασικό εργαλείο διαχείρισης είναι η σύσταση κεντρικού μητρώου δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, στα άρθρα 7 και 9 όπως αναφέρουν, με το οποίο επιχειρείται η καλύτερη οργάνωση της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων. Επισημαίνεται η πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου, όπου αρμόδια αρχή διαχείρισης και καταχώρησης στοιχείων στο Μητρό μπορεί να είναι και απλές ανακριτικές κρατικές υπηρεσίες, χωρίς καμία εγγύηση δικαστικής ή εισαγγελικής αρχής για το πρόσφορο μιας τέτοιας διαδικασίας. Άλλωστε και η ίδια η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έχει αντίρρηση να αναλάβει η ίδια την σχετική αρμοδιότητα. Σε σχέση με τα ειδικότερα ζητήματα διαχείρισης από το άρθρο 10 και μετά, μία γενική παρατήρηση είναι η μέρημνα του κράτους να διευκολυνθεί η άμεση αξιοποίηση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων μέσω της θεσμοθέτησης ειδικών διαδικασιών που καλύπτουν όλο το φάσμα τους. Επισημαίνουμε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου, όπου ενώ με το άρθρο 3 εισάγεται γενική απαγόρευση εκποίησης κινητών περιουσιακών στοιχείων χωρίς αμετάκλητη απόφαση, στην αμέσως επόμενη παράγραφο, στην παράγραφο 4, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις η εκποίηση με απλή σύμφωνη γνώμη, χωρίς να προβλέπεται ειδική αιτιολόγηση της αρμόδιας εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής ή στα προβλεπόμενα του άρθρου 16 του νομοσχεδίου, που με την παράγραφο 3 επιτρέπεται η εκμίσθωση ακινήτου ή η παραχώρηση της χρήσης τους σε τρίτους με αντάλλαγμα, με απλή γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 23 του νομοσχεδίου, που απαρτίζεται από κρατικούς υπαλλήλους και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και αφού ληφθεί υπόψη η βούληση του κυρίου, χωρίς να προβλέπεται ωστόσο και η υποχρεωτική συνένεσή του. Επομένως, πρόκειται για μια προβληματική διαδικασία για την οποία έχουμε σημαντικές αντιρρήσεις και επιφυλάξεις. Η κατάσταση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν άλλαξε. Ούτε με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ούτε πρόκειται να αλλάξει με την παρούσα ρύθμιση για τη διαχείριση των δεσμευμένων. Όσες προσπάθειες και αν έκαναν διαχρονικά τα κόμματα και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Όμως αυτές οι περιπτώσεις εγκληματικής δραστηριότητας δεν αναιρούν το βασικό, ότι μονοπόλια και κράτος και αστικό κράτος παράγουν και αναπαράγουν τη νόμιμη και παράνομη κλοπή, επειδή ακριβώς προστατεύει, αναπαράγει, βαθαίνει την πιο νόμιμη κλοπή από όλες, που είναι η κλοπή του ιδρώτα των εργαζομένων από μια χούφτα κεφαλαιοκρατών. Ακόμα και αν κάτσει κάποιος στο σκαμνί, ο λαός δεν πρόκειται να δει καλό ούτε στο μισθό του, ούτε στα δικαιώματά του, ούτε στη ζωή των παιδιών του. Η διαφθορά, η εξαγορά, τα ανταλλάγματα, το οικονομικό έγκλημα τρέφεται σύν της άλλης και από τις ιδιωτικοποιήσεις, από τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
τους διάφορους αναπτυξιακούς νόμους. Αυτά αποτελούν το θερμοκήπιο της συγκέντρωσης και του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος. Αυτά όμως φυσικά ούτε που διανοείται κάποια από τις κυβερνήσεις της δικές σας να τα αγγίξει. Κάνουν μάλλον όσοι έχουν εμπλακεί σε όλη αυτή την στα οικονομικά εγκλήματα και στη διαφθορά κάθε προσπάθεια και με κάθε τρόπο για να παρακάμψουν τις όποιες δυσκολίες και εμπόδια τους βάζει η όποια νομοθεσία για να καταφέρουν να ξεπλένουν κάθε φορά το μαύρο χρήμα. Τα ίδια ισχύουν και για τη φοροδιαφυγή. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι 56 φοροαπαλλαγές, ίσως και περισσότερες, που έχει το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι δημοσιεύουν, πληρώνουν για ετήσιους φόρους τα ναύλα 2 και 3 ημερών. Πλήρη ασυλία. Το ποσοστό συμμετοχής τους στους συνολικούς φόρους που εισπράττει το κράτος, ελάχιστο. Πενθυμίζω την κοροϊδία της εθελοντικής προσφοράς μερικών ευρώ από τα κέρδη τους, όταν ο λαός καλείται να πληρώνει διαρκώς τα μαλλιά της κεφαλής του. Άλλωστε, όλοι οι προϋπολογισμοί των τελευταίων χρόνων αποτυπώνουν τη νομιμοποιημένη κλοπή του λαϊκού εισοδήματος. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι πληρώνουν λιγότερο από το 5% της φορολογίας, με το λαό να σηκώνει το 95% και πλέον των άμεσων και έμεσων φόρων. Να γιατί λέμε ότι είναι υποκρισία αυτών που λένε ναι στην ελεύθερη αγορά και στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και δίνουν όρκους πίστης στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και από την άλλη πιστεύουν ότι με τέτοια νομοθετήματα θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Το ζητούμενο είναι να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του το πρόβλημα. Αυτό που χρειάζεται είναι άλλος δρόμος οργάνωσης της οικονομίας της κοινωνίας, μια οικονομία που θα είναι σχεδιασμένη με τρόπο τέτοιον ώστε να ικανοποιεί τις σημερινές σύγχρονες ανάγκες αυτών που παράγουν τον πλούτο και όχι τα κέρδη μιας χούφτας παράσιτων. Εμείς, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έχουμε καταθέσει κατά καιρούς προτάσεις που κατά τη γνώμη μας θα μπορούσαν τουλάχιστον να περιορίσουν το κακό. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα έλυναν ολοκληρωτικά το πρόβλημα. Όμως, ούτε περνάει από τη σκέψη σας ότι θα μπορούσαν τέτοιου είδους προτάσεις να υιοθετηθούν, όπως είναι η κατάργηση τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου, ο έλεγχος στη διακίνηση των κεφαλαίων και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες χώρες. Έχουμε πει όχι στις συναλλαγές με offshore εταιρείες και ότι πρέπει να καταργηθούν αυτές. Εάν δεν μπουν τέτοιοι κανόνες, εάν δεν πάρθουν τέτοια μέτρα, δεν μπορεί κατά τη γνώμη μας να περιοριστεί το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Το δεύτερο πλέγμα μέτρων που εισάγει το σχέδιο νόμου, στο δεύτερο και τρίτο μέρος, αφορά την ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης με τη θέσπιση του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος, καθώς και την ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς ως μοχλού χρηματοδότησης των επιχειρηματικών ομίλων μέσω του εξυγχρονισμού, ακριβώς για να επιτελεστεί ο στόχος αυτός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ειδικά με το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν, επιχειρείται η παραπέρα ιδιωτικοποίηση και η προώθηση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος με σκοπό οι επιχειρηματικοί όμιλοι να βάλουν τα δισεκατομμύρια στο χέρι. Η πραμάτια νέων κατηγοριών συνταξιοδοτικών προϊόντων πανευρωπαϊκής εμβέλειας, όπως τα λένε, προγράμματα δηλαδή ιδιωτικής ασφάλισης, προωθείται σε συνθήκες διαρκών περικοπών και αλλεπάλληλων αξιολογήσεων στα ασφαλιστικά συστήματα της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας υπόψη τις εντολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ιδιωτικά αυτά ασφαλιστήρια εθελοντικής ατομικής σύνταξης θα πωλούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προσφέρονται από ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης, επιχειρήσεις, επενδύσεων και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Η Κομισιόν, δίνοντας σχετικές οδηγίες, αναφέρει ότι τα νέα προϊόντα θα ενισχύσουν το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ένωση κεφαλαιαγορών, βοηθώντας να διοχετεύονται οι αποταμιεύσεις σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα,
Οι όποιες αλλαγές στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς προβλέπονται στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου με τη σύσταση Επιτροπής Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης είναι άμεσα συνδεδεμένες με το τρίτο μέρος σχετικά με τη θέσπιση του Πανευρωπαϊκού Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος. Το ΚΚΕ είχε καταψηφίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Ασφαλιστικό Προϊόν. Αποτελεί την πανευρωπαϊκή ταφόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση, κίνδυνος θάνατος για τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα για τους νέους. Λίγο ακόμα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Στην ουσία, με την εφαρμογή στην Ελλάδα της οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν, το δικαίωμα στη σύνταξη μετατρέπεται από συλλογικό κοινωνικό δικαίωμα σε ατομικό και αποτελεί εκκίνηση μιας νέας κούρσας κερδών δισεκατομμυρίων ευρώ για τους ασφαλιστικούς ομίλους, με την αξία των εισφορών των νέων ασφαλισμένων που θα βάλουν στο χέρι τα επόμενα χρόνια που ξεπερνά τα 75 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά και άλλα πολλά αποτελούν μέρος της ραχοκοκαλιάς του κοινού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ, που έχει ο λαός να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα. Το κεφάλαιο, οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, ο ΣΕΒ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζουν την ασφάλιση και τη σύνταξη ως κόστος για την εργοδοσία και το κράτος που πρέπει να μειωθεί για να κάνουν φτηνότερη την εργατική δύναμη, αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και πετσοκόβουν τις συντάξεις, μειώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές, εμπορευματοποιούν και ιδιωτικοποιούν την υγεία. Το πραγματικό λοιπόν δίλημα για το λαό δεν είναι ποια κυβέρνηση θα συνεχίσει να τον τσακίζει την επόμενη των εκλογών και στα συνταξιοδοτικά και στα ασφαλιστικά και για ένα σωρό άλλα ζητήματα ή πόσο σταθερή θα είναι αυτή για να υλοποιεί την αντιλαϊκή πολιτική. Άλλωστε, η πρόσφατη ιστορία είναι νοπή. Να θυμίσουμε τις διάφορες συγκυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, να θυμίσουμε συγκυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να θυμίσουμε ότι όλοι μαζί είχαν ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο, άρα λοιπόν δεν τους εμποδίζει κανείς να πάνε και σε μια εκ νέου συγκυβέρνηση, άλλωστε είτε μπροστά είτε πίσω από το μυαλό όλα τα σχεδιάζουν. Το ζητούμενο είναι από καλύτερες θέσεις ο λαός να παλέψει, να βάλει εμπόδια και να δώσει τη μάχη για δικαιώματα και ανάγκες, αντί της κλιμάκωσης αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που είναι δεδομένη. Η αποφασιστική ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αποτελεί την μόνη πραγματική θετική έκπληξη για το λαό. Από τα παραπάνω συνάγει το συμπέρασμα ότι το νομοσχέδιο κινείται σε αντιλαϊκή κατεύθυνση και γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα καταψηφίζει επί της αρχής. Θα ψηφίσουμε θετικά το άρθρο για τις αποζημιώσεις του επικουρικού κεφαλαίου, το άρθρο 59, που επαναφέρει αναγκαστικά μετά τις σχετικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου τη δυνατότητα αποζημίωσης από ασφαλιστικές εταιρείες που πτώχευσαν ή δεν έχουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία ή ανακλήθηκε η άδεια τους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.